Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μια μεγάλη γιορτή αύριο, τα Θεοφάνεια. Μεγάλη γιορτή για όλη την Ελλάδα, μεγάλη γιορτή βεβαίως και για την Κρήτη. Και κοντά μας έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά και το βαθύτερο νόημα της μεγάλης γιορτής και τα λαογραφικά ήθη και έθιμα. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Νίκος Ψηλάκης, συγγραφέας, δημοσιογράφος και πάρα πολλά άλλα. Κύριε Ψηλάκη, καλησπέρα. Πόσο πολλά άλλα. Πολύ πράγμων και πολύ ταλαντούχος. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να βάλουμε δίπλα και ο άνθρωπος που έχει βαλθεί να διασώσει τα ήθη, τα έθιμα, την άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Εντάξει, ας το πούμε. Κάνοντας και αυτό το κέφι του βέβαια μαζί, γιατί είναι ένα πάθος και ένας έρωτας, το έχω πει πολλές φορές και δεν θα σταματήσω να το λέω, γιατί τέτοια πράγματα και τέτοια εγχειρήματα χωρίς πάθος δεν γίνονται. Σαν το ραδιόφωνο ένα πράγμα, κύριε Ψηλάκη. Δεν θα έλεγα ακριβώς σαν το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο έχει και το στοιχείο του επαγγέλματος, δηλαδή είναι και η δουλειά μαζί. Το να τρέχεις όμως μόνο για κάτι που έχει σχέση με την έρευνα, η οποία δεν έχει σκοπό. Οι περισσότεροι που κάνουν έρευνα έχουν στόχο να καταλάβουν μια πανεπιστημιακή θέση, να κάνουν. Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοιους στόχους. Οπότε... Ναι, αλλά συνδυάζεται τα πάντα. Λοιπόν, δημοσιογραφία, έρευνα, συγγραφή, φωτογραφία. Μην το ξεχνάμε, έτσι. Παιδιά της ανάγκης είναι. Η φωτογραφία είναι παιδιά της ανάγκης. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και αφού την έμαθα τη φωτογραφία να την κάνω, έπρεπε να την κάνω καλά. Δεν γινόταν να κάνω. Έτσι απλά πράγματα χωρίς να έχω τη γνώση της φωτογραφίας. Οπότε την έμαθα εμπειρικά μεν, αλλά το εμπειρικό συνδυάστηκε και με την βαθύτερη γνώση, ας πούμε την παιδεία, έτσι, τη μελέτη του θέματος. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Εγώ προτείνω από την αυριανή μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή. Η αυριανή πολύ μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή, αλλά αυριανή πολύ μεγάλη στιγμή και για τον κύριο Ψηλάκη και για τη Σιτία. Εγώ από εκεί θα ξεκινήσω, νομίζω. Από τη Σιτία. Από τη Σιτία θα ξεκινήσω. Από τους αγαπημένους φίλους. Ναι, δέχτηκα μια τιμητική πρόσκληση από τον Δήμο Σιτίας, τον Δήμαρχο τον κύριο Ζερβάκη, μια εξαιρετική συνάδελφο την κυρία Τζαβολάκη και γενικώς έτσι τη νέα δημοτική αρχή. Να μιλήσω τη μέρα του Θεοφανείου στην πρώτη εκδήλωση που οργανώνει η νέα δημοτική αρχή. Στην αρχή της περίοδου δηλαδή. Οπότε δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος και καλύτερο θέμα παρά για αυτή την ανεκτίμητης αξίας άειλη κληρονομιά μας, κοινή κληρονομιά μας, την πολιτιστική κληρονομιά μας, το εθνικό πλούτο της Κρήτης και το εστιάζω στην Ανατολική Κρήτη, δηλαδή στην επαρχία Σιτία, σε κοντινές περιοχές, όπου υπήρξαν πολλές ιδιαιτερότητες και μάλιστα μία από αυτές έχει άμεση σχέση με τα Θεοφάνεια. Θα την πούμε, αν θέλετε, στη συνέχεια. Ιδιαιτερότητες και ψήγματα ενός πολιτισμού του παρελθόντος που διασώθηκε για πολλούς αιώνες. Ας πούμε ψηφίδες ενός πολύ μεγάλου μοσαϊκού, το οποίο μοσαϊκό σήμερα πια μάλλον δεν υπάρχει. Παράλληλα θα γίνει η παρουσίαση του καινούργιου πονήματος μου, του βιβλίου «Λαϊκές Δελειτουργίες στην Κρήτη», από ένα εξαιρετικό φιλόλογο, ο οποίος ζει στην επαρχία Σιτίας, αλλά έχω εντυπωσιαστεί τόσο πολύ από τις γνώσεις και την παιδεία του που υποκλίνομαι, τον Γιώργο τον Δρακονάκη. Τώρα για να σας εντυπωσιάσει εσάς, σημαίνει ότι πραγματικά εντυπωσιάζει. Όχι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταρχήν ξέρει πάρα πολλά. Ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Αγαπάει πάρα πολύ τη γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό. Μελετά τον ελληνικό πολιτισμό. Σπάνια θα το αναζητούσε κανείς στην ελληνική περιφέρεια. Και όχι εγώ, γιατί εγώ ξέρω ότι η ελληνική περιφέρεια έχει μια φοβερή δυναμική. Εκείνοι που μας υποτιμούν όμως μπορεί να το λένε. Αλλά ξέρω τη δυναμική της περιφέρειας και ξέρω τι διαμάντια ανθρώπους κρύβει. Και η περιφέρεια της περιφέρειας πια. Γιατί η Σιτία είναι περιφέρεια της περιφέρειας, ας πούμε. Μια μικρή, πολύ ζωντανή πόλη. Ανερχόμενη δύναμη για την Κρήτη σε κάθε επίπεδο. Πάντα ήταν δύναμη. Και πάντα είχε τη δυνατότητα. Μα και ποια περιοχή δεν είναι δύναμη στην Κρήτη? Για πείτε μας λοιπόν αυτό το έθιμο. Λέει ο Γιάννης, ο Βάρδας. Μια φοβερή ματινάδα. Από τη Στεία ως τα Χανιά, όλη η Κρήτη αξίζει. Ποιο κλόνο του βασιλικού κόβεις και δεν μυρίζει? Έτσι. Για πείτε μας λοιπόν το έθιμο που αυτό. Έχει τη βάση του εκεί. Αύριο, αν πάει κανείς περιοχές της Βόρειας Ελλάδας,
κυρίως εκεί προς την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, Δράμα, εκεί στα χωριά, θα δει ένα απίστευτο χαμό. Το λέω έτσι απλά, γιατί είναι τόσο μασκαρεμένοι οι άνθρωποι και φοράνε προβιές, τεράστια κουδούνια, κρατάνε σπαθοράδια και άλλες βέργες και γυρνάνε και γίνεται ένα απίστευτο πανηγύρι. Είναι γιορτή δηλαδή και είναι αυτές οι γιορτές με πάλι πολύ παλιά, αρχαία καταγωγή. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι μελετητές πίστευαν ότι το έθιμο περιορίζεται εκεί. Τελικά, με μια κουβέντα που είχα, από μια κουβέντα που είχα, το 1989 παρακαλώ, με τον Μακαρίτη, τον Κωστή, τον Φραγκούλη, ένα πολύτιμο φίλο, αποκαλύφθηκε ότι μέχρι τις αρχές του περασμένου αιώνα, το έθιμο Κωστής είχε γεννηθεί το 1904. Mm-hmm. Επιβίωνε στην επαρχία Σιτίας, στο χωριό του. Το χωριό του που είναι η Λάστρος. Mm-hmm. Επιβίωνε εκεί, με τα κουδούνια, με όλα αυτά. Τα οποία εξαιρετούν πολύ μεγάλη σημασία πάλι αυτές τις μέρες, επειδή με το θόρυβό του, το θόρυβό τους, έχουν την δυνατότητα να διώξουν τα δαιμονικά πνεύματα και δει τους καρκατζόλους, τα καλικατζαράκια, που είναι τελευταία τους μέρα. Αυτό διατηρήθηκε λοιπόν εκεί στην επαρχία Σιτίας. Δεν ξέρω σε ποια άλλα χωριά. Γιατί έκτοτε ατόνισε και σιγά σιγά χάθηκε. Πέρασαν όμως χρόνια και μάθαμε μετά ότι οι μεταμφιέσεις, οι εθιμικές των Θεοφανίων, τον γενικός των 12 ημέρων συγκεντριζόταν και στην επαρχία Μαλεβιζίου και έτσι συμπλήρωνε το μοσαϊκό. Αλλά για να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι το 1467 η σύνοδος του Γερολάντο, λατινική εκκλησία τότε, οι Ορθόδοξοι ήταν υποδιωγμών και απαγορευόταν στην Κρήτη να υπάρχουν Ορθόδοξοι επισκόποι, μόνο παπάδες, αλλά αν ήθελε να γίνει κανείς παπάς να χειροτονηθεί, έπρεπε να πάει σε ενετοκρατούμενη περιοχή άλλη εκτός Κρήτης για να χειροτονηθεί. Τότε λοιπόν εξέδωσε απόφαση και απαγόρευε το μασκάρεμα των παπάδων κατά την ημέρα των φώτων. Αυτό και μόνο αρχή για να καταλάβει κανείς. Δηλαδή, όταν μασκαρεύονταν ακόμη και οι παπάδες, οι Λατίνοι παπάδες, κατά την ημέρα των φώτων, εκείνη τη μακρινή εποχή, το 15ο αιώνα, καταλαβαίνουμε πόσο διαδομένο ήταν αυτό το έθιμο. Η Σιτία το κράτησε. Υπάρχει φαγητό των Θεοφανίων που να είναι έθιμο? Ναι. Σημερινό. Της παραμονής. Σημερινό της παραμονής. Ναι. Δηλαδή, κανονικά τι θα έπρεπε να φάμε σήμερα? Παλικάρια. Τι είναι τα παλικάρια? Από αυτό ακούγεται, κύριε Ψηλάκη, να φάμε παλικάρια. Να παλικαρώσει. Δεν ακούστηκε πολύ ωραίο αυτό. Εγώ έφαγα. Παλικάρια. Βέβαια. Λοιπόν, παλικάρια, φωτοκόλληβα, παπούδια, πολύλογα, έχει πολλές ονομασίες. Wow. Ψαροκόλληβα, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Τι είναι αυτό? Ένα φαγητό που γίνεται εθιμικά στην Κρήτη και έχει και μια οικολογική διάσταση. Δηλαδή είναι όλη η καρπή της γης, όσπρια και σιτάρι, ένα δημητριακό δηλαδή, δεν βάζουν άλλο δημητριακό, και τα υπόλοιπα είναι όσπρια, μαναρόλια, φασόλια, ακόμα και φακές και κουκιά, αλλά αυτό έχουν μια ιδιαίτερη απόχρωση, θέλει μια τεχνική να μαγειρευτούν. Τα οποία μαγειρεύονται όλα μαζί, βράζονται όλα μαζί, με κάποιες ειδικές τεχνικές, και στη συνέχεια το ίδιο φαγητό τρώνε όλα τα μέλη της αγροτικής οικογένειας, και όχι μόνο τα μέλη, αλλά και όλα τα τετράποδα που συνυπάρχουν με την αγροτική οικογένεια. Δηλαδή, αγελάδες, γαϊδούρια, κατσίκες, πρόβατα, όλοι το ίδιο φαγητό. Αυτή η εξίσωση είναι μια λαμπρή ιδέα, γιατί απλώς δείχνει τη σημασία του γενικότερου του φυσικού κόσμου και του συνόλου αυτού και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν οι πληθυσμοί αυτοί. Αυτό χρονολογικά πόσο, από πού μας έρχεται, κύριε Ψηλάκη, αυτό, στο διάβα πολλών? Εδώ χάνεσαι. Χάνεσαι. Χάνεσαι, δηλαδή, και χάνεσαι στη μυθολογία, διότι οι πρώτες μαρτυρίες που έχουμε για αυτό το φαγητό είναι από πολλούς πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου. Ας πούμε, παράδειγμα, στο δικό μας, τον ελληνικό πολιτισμό, λένε ότι όταν έγινε ο κατακλυσμός και σώθηκαν ο Δευκαλίων και η Πύρα, έμεινε τελευταία μέρα, δεν είχαν τι να φάνε, είχαν σωθεί όλα τα φαγητά, ψάξανε στην κυβωτό τη δική τους μέσα και βρήκανε λίγο σιτάρι, λίγα απ' όλα. Οπότε συμπληρώσανε, ας πούμε, ένα φαγητό, τα βράσανε όλα μαζί, αυτό είναι το τελετουργικό φαγητό της ημέρας, το ίδιο φαγητό Οδυσσέας κλπ. Το ίδιο και στην κυβωτό του Νόε, λένε άλλοι λαοί.
και εμείς ακόμα. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες αιτιολογικές παραδόσεις. Όμως στην ουσία είναι ένα φαγητό που έχει σχέση με τη γη, με τη γονιμότητα. Έχει σχέση δηλαδή με το... Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από την, ας πούμε, αναμονή της βλάστησης. Διότι ήδη έχουν σπείρει τους συνηθριακούς καρπούς, αυτοί είναι θαμμένοι στη γη και περιμένουμε την βλάστησή τους. Όλα αυτά έχουν κάποιο πολύ μεγάλο συμβολισμό και αυτόν, αν τον αναζητήσουμε, δεν είναι και πολύ δύσκολο να το βρούμε. Οπότε το φαγητό αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ημέρας. Είναι χωρίς λάδι την παραμονή. Την επόμενη με λάδι και με αρωματισμένο, με λίγο άνηθο. Είναι θαυμάσιο, με λίγο κρεμμυδάκι. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου, ποτέ δεν το ξεχάσω αυτό, που ανέβαινε πάνω στα δώματα, σκορπούσε και φώναζε «Φάτε πουλιά, χορτάσετε και το Θεό δοξάσετε». Δηλαδή, δεν ξέρω, με συγκινεί βαθύτατα, ακόμα και τώρα που το σκέφτομαι. Δηλαδή αυτή τη σχέση των ανθρώπων, τα πουλιά, τα πετίνα του ουρανού, mm-hmm. το οποίο δεν είχαν καμία σχέση. Και σε μερικές περιοχές, όταν ακόμα βλέπανε ζώα περιφερόμενα, αδέσποτα, τους δίνανε τέτοια, τους δίνανε πάλι αυτό το φαγητό. Τα πολυκάρπια, τα πολυσπόρια. Τα πολυσπόρια, άλλωστε, άμα ψάξετε στον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Τώρα, αν αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά, θα μας πάρει και ώρα. Είπατε και για τα μανερόλια, τα οποία ουσιαστικά δεν τα ξέρουμε και πολύ τα τελευταία χρόνια. Το ξέρετε λόγω καταγωγής. Κάτι ξέρουμε. Στο οροπέδιο από όπου κατάγεστε, τα λένε μπίζι περισσότερο. Αλλά στα βενετσιάνικα έγγραφα, τα νοταριακά αναφέρονται μαναρόλια. Γιατί? Γιατί είναι ένα όσπισο το οποίο έχει το σχήμα της μανάρας, δηλαδή του τσεκουριού. Είναι λίγο από την πίσω μεριά, λίγο πιο πλατή και μετά κάνει αυτή την καμπύλη, την, πώς να πω τώρα, ναι, για να μην το εξηγούμε και πολύ, έχει αυτό το σχήμα. Γι' αυτό λέγεται μαναρόλι. Mm. Έχουμε μαρτυρίες από νοταριακά έγγραφα, είναι να χαίρεσαι να τα διαβάζεις, γιατί βλέπεις πόσο επιβίωσε η γλώσσα και μαζί πόσα άλλα πράγματα έχουν επιβιώσει. Μιλάμε για έγγραφα του 1400, του 1350, για αυτή την εποχή. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή όλοι σας ρωτάνε και δέχεστε πάντα έτσι μια ομοβροντία ερωτήσεων για τα λαογραφικά ήθη, τα έθιμα κτλ. Εμείς θέλουμε να σας ρωτήσουμε λίγο και για το βαθύτερο νόημα των Θεοφανίων. Να περάσουμε και σε αυτό, κύριε Ψηλέκη. Να σας πω, καταρχήν, είναι η ίδια η λέξη. Θεοφάνεια. Τι σημαίνει? Την εμφάνιση της θεότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, της τριαδικής θεότητας. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη του ανθρώπου να συναντηθεί με το Θεό του, να τον δει. Και όταν λέω να το συναντήσει, δεν εννοώ μόνο την φυσική αυτή επικοινωνία, εννοώ την πνευματική επικοινωνία, την ωραία επικοινωνία, όλα αυτά. Την προσευχή ακόμα. Αν προσέξουμε ένα μηνιακό δαχτυλίδι από τα πολλά που έχουν σωθεί και θα δούμε κάποιους ανθρώπους να ακουμπάνε ένα ιερό δέντρο και στη συνέχεια να εμφανίζονται κάποια πουλιά πάνω στο δέντρο. Αυτή είναι μια μορφή θεοφάνειας. Επομένως, είναι η ίδια ακριβώς, το ίδιο ακριβώς νόημα όσον αφορά στην αναζήτηση της θεότητας. Σήμερα βέβαια το έθιμο αυτό έχει αποκτήσει μια πολύ μεγάλη πνευματική διάσταση, είναι μία από τις πολύ μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, τα Θεοφάνεια, και συνδυάζεται, όπως είπαμε, με την εμφάνιση της τριαδικής θεότητας και με τη βάφτιση του Χριστού. Είναι και μια μοναδική ευκαιρία, τουλάχιστον στο ξημέρωμα των Θεοφανίων, να βρεθούμε λίγο και με τα μέσα μας, με το μέσο Θεό. Ε? Να τον αναζητήσουμε. Πάντα κάτι χρειάζεται πάντα να έχουμε, να ξέρουμε τις δυνάμεις μας, ότι είναι περιορισμένες. Να έχουμε αυτή την ταπείνωση απέναντι στο φυσικό κόσμο και το σεβασμό που το χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι πολύ όμορφο που δείχνετε αυτό το σεβασμό και προσπαθείτε να τον εμπνεύσετε και στους υπόλοιπους για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Και όχι μόνο της Κρήτης. Είναι επιτακτική ανάγκη να πάει και παρακάτω στις άλλες γενιές. Να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Το υλικό χάνεται. Το άειλο όχι. Το άειλο χάνεται, αντέχει περισσότερο. Ένα υλικό αντικείμενο μεταφέρει ιδέες, μεταφέρει βιώματα, μνήμες. Αλλά εκείνο που μένει στον κάθε άνθρωπο μέσα είναι η δική του η μνήμη. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορείς να το πιάσεις, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μια τελετουργία, μια τελετή, ένα
ένα συνέστημα. Εκεί λοιπόν αυτό το άειλο πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο τον πολιτισμό. Και επειδή τώρα με ρωτάτε, έτσι να σας πω και κάτι. Γιατί εγώ δεν έχω σταματήσει να ανησυχώ για ένα απλό λόγο. Βρισκόμαστε σε μια μετεχνιακή εποχή. Έρχεται η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη. Έχει γίνει γνωστή η παγκοσμιοποίηση. Τι μορφή παγκοσμιοποίηση? Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια οικονομική παγκοσμιοποίηση ή μήπως είναι και κάτι άλλο μέσα από το οποίο επιβάλλεται ένας και μόνος πολιτισμός, μία και μόνη γλώσσα, εξαφανίζονται ήθη, έθιμα, γλώσσες μικρών λαών θεωρουμένων αριθμητικά? Γιατί αυτό το μικρό και το μεγάλο είναι πολύ σχετική έννοια. Λοιπόν, κύριε Ψαλέκτορα, ανοίγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλά πολύ μεγάλη κουβέντα και εμείς δεσμευόμαστε, θα σας ξαναφέρουμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί ξέρετε και ο τηλεοπτικός χρόνος δυστυχώς μας πιέζει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Όσο το μιλάμε και όσο το λέμε και όσο το μοιραζόμαστε, τόσο το περνάμε και στους επόμενους, νομίζω. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να είστε σίγουρος, γιατί είναι πάντοτε χαρά μας να μιλάμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική ενότητα.